Στον Καλησπέρα. προπολογισμό αποτυπώνεται με συνέπεια η συνέχεια της ίδιας αντιλιακής πολιτικής που εφάρμοσαν διαδοχικά όλες οι διοικήσεις τα τελευταία χρόνια. Ας πιάσουμε την Ανατολική Αττική για παράδειγμα. Αν πάμε πίσω στο 2000, δεν υπήρχε ούτε αεροδρόμιο, ούτε μετρό και προαστιακός, δεν υπήρχαν τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που υπάρχουν τώρα και τα αντίστοιχα logistics και δεν υπήρχαν και τόσο πυκνές βιομηχανικές περιοχές, όπως και δεν υπήρχαν και μια σειρά από υποδομές που έχουν άμεση αντανάκλαση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, όπως η αποχέτευση, η αντιπλημμυρική θωράκιση, η πυροπροστασία και άλλα. Σήμερα, 20 χρόνια μετά, και ενώ έχει μεσολαβήσει όλη αυτή η ανάπτυξη, που έχει δημιουργήσει, αν το θέλετε, και άλλου είδους συνθήκες και απαιτήσεις στην περιοχή, η κατάσταση σε όλες αυτές τις υποδομές, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της λογικής κόστους-οφέλους, παραμένει ίδια. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των Μεσογείων και της Λαβρωτικής παραμένει χωρίς αποχέτευση. Εμείς εδώ δεν σας κάνουμε κριτική για τους προϋπολογισμούς των προηγούμενων διοικήσεων. Αποδεικνύεται όμως πως ούτε και στο σημερινό γίνονται βήματα προς τη λύση αυτού του προβλήματος. Δεν προβλέπεται για τις περιοχές αυτές ούτε ένα ευρώ και για τις περιοχές που υπάρχουν κάποια έργα εν εξελίξη όπως το ΚΕΛ Κοροπίου Παιανίας. Αυτά βρίσκονται ήδη είναι καθυστερημένα. Το συγκεκριμένο έργο είναι στον 7ο χρόνο. Και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία συγκεκριμένες υποδομές καθώς σχετίζονται άμεσα με την υγειονομική κατάσταση της περιοχής. Αυτό αθρηστικά με το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος πριν, στην περιοχή, ολοκληρώνουν μια εικόνα πλήρους εγκατάλειψης του λαού στη μοίρα του. Να τονίσω ότι οι μόνες δημόσιες υγειονομικές δομές που υπάρχουν είναι τα 8 υποστελεχωμένα κέντρα υγείας, εκ των οποίων τα 5 ιδρύθηκαν το 1983, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εκείνης της εποχής, πριν πόσες δεκαετίες, και προσθέθηκαν στη συνέχεια το Κέντρο Υγείας των Καλυβίων το 2005, της Κεραντέας το 2011 και της Ραφίνας το 2014. Ο παρόν προϋπολογισμός δεν λαμβάνει όλα τα παραπάνω καθόλου υπόψη. Δεν λαμβάνει τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, και για τα αντιπλημμυρικά. Προφανώς χρειάζονται και οι οριοθετήσεις και οι διευθετήσεις που αναφέρονται στο Κοροπή, στον Οροπό και αλλού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως δεν είναι ότι είναι απελπιστικά λίγες σε σχέση με τις ανάγκες. Είναι ότι είναι διάσπαρτες και αντικειμενικά δεν μπορούν να συμβάλλουν στη συνολική θωράκιση της Ανατολικής Αττικής, καθώς χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, τη στιγμή που μάλιστα δεν υπάρχει καν μητρό ρεμάτων. Και αυτό επιβεβαιώνεται και από την πραγματικότητα. Μόλις προχτές από τη βροχή έκλεισε αποκατολιστήσεις ο κεντρικός δρόμος που συνδέει Καπανδρίτη-Βαρνάβα. Ο δρόμος για τον οποίο έχει την ευθύνη η περιφέρεια και καταστράφηκε και ένα μεγάλο μέρος, αφήνοντας πολύ κόσμο χωρίς νερό του υδρευτικού δικτύου της παραλίας. Το πρόβλημα το γνώριζε η Περιφερειακή Αρχή και δεν έκανε τίποτα. Ενώ υπάρχει αίτημα από την κοινότητα Βαρνάβα να φτιαχτεί ο εναλλακτικός δρόμος. Μάλιστα, από τις πληροφορίες που έχουμε για το νέο έργο, θα χρειαστεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που οι υπηρεσίες της περιφέρειας δεν διαθέτουν. Ούτε αυτά τα λαμβάνει υπόψη ο προϋπολογισμός. Θα ξεχωρίσουμε το μάτι. Είναι απαράδεκτο το ότι πέρα από μια μελέτη 300.000 ευρώ για δύο οικόπεδα 18 στρεμάτων που αφορά και αυτή η μελέτη τη βιοκλιματική ανάπλασή τους, δεν προβλέπεται ούτε ένα ευρώ. Είναι σαν να μην συνέβη και η τραγική πυρκαγιά ποτέ. Τέλος, μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά, θα τα στείλουμε και γραπτός. Να πούμε δύο πράγματα μόνο. Ότι από Μενίδη μέχρι Βουλιαγμένη, που κάθε χρόνο μένουν εκατοντάδες παιδιά εκτός βεφονιμπιακών σταθμών, προβλέπεται η κατασκευή μονάχα δύο νέων. Την ίδια στιγμή που υπάρχουν δεκάδες σχολεία που κάνουν μάθημα χρόνια σε κοντέινερ, όπως στην Αρτέμιδα, στο Μαρκόπλο, στην Αρτέμιδα κάνουν 10 χρόνια εξ ολοκλήρου σε κοντέινερ. Δεν θυμάμαι ποιο σχολείο ήταν, νομίζω το 4ο δημοτικό, μπορεί να κάνω και λάθος. Και μια σειρά, η λίστα είναι μεγάλη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να μην μακρηγορούμε, στην Ανατολική Αττική και γενικότερα στην Αττική έχουν συνοστιστεί επιχειρηματικά συμφέροντα και ο παρόν προϋπολογισμός προσπαθεί να τα ικανοποιήσει με σειρά προτεραιότητας, συνεχίζοντας μια αλληλουχία αντιλαϊκών προϋπολογισμών.